μέσα, παιδιά, πιο μέσα, παιδιά. Από τη μέσα πλευρά. Είναι να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Βέβαια, λόγω COVID είχαμε πραγματικά λιγότερη συμμετοχή από αυτή που θα θέλαμε. Είναι δίπλα μας ο Δήμος, σε αυτό όλο το εγχείρημα. Είναι δίπλα μας η Εκκλησία. Είναι δίπλα μας η Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη που έτρεξε μαζί μας. Η αστυνομία. Να ευχαριστήσουμε τα σούπερ μάρκετ που μας έδωσε τους χυμούς. Να ευχαριστήσουμε τον Ιερό Σταυρό που είναι αρρωγός μας. Μας έστωσε αυτά τα υπέροχα οικολογικά ποδήλατα, γιατί ήταν και προχθές η μέρα ποδηλάτου και περιβάλλοντος. Να ευχαριστήσουμε όλους εδώ τους ανθρώπους, τους φωτογράφους που ήρθαν να αποδυνατήσουν τη στιγμή και δίνουμε ραντεβού του χρόνου, τέτοια μέρα, στο ίδιο σημείο, να έχουμε γιομίσει όλη αυτή τη μαρίνα της Μονεμβασιάς και θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, στους ανθρώπους μας, αυτούς που υποφέρουν. Τρέξαμε σήμερα προσπαθώντας να δώσουμε ένα συμβολικό μήνυμα για όλους τους ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει και έχουν επιζήσει από τον καιρό. Είναι μια εκδήλωση που είναι μια εκδήλωση που αφορά και όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας. Έχουμε το μας η ασθένεια αυτή που έχει σκορπίσει τόσο μόνο σώμα του και τόσο μόνο ψυχής να νικηθεί όλος να πάψει να υπάρχει. Ευχή όλων μας, κανένας να μην νιώσει την απώλεια δικού του ανθρώπου από εδώ και πέρα, από αυτή την ασθένεια. Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι παρόν σε αυτή την μαζική εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς και τα παιδιά μας και στέλνει ένα μήνυμα συμπαράσταση στους ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα σε αυτή την νόσο. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και, και το μήνυμα ότι ενωμένοι και πιστεύοντας στη ζωή νικάμε αυτή την επάρατη νόσο που λέγεται καρκίνος. Η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να πλησιάσει η Εκκλησία από το πλευρό αυτή τη προσπάθεια. Η Εκκλησία βρίσκεται πάντα κοντά στον ανθρώπινο πόνο, πάντα κοντά στον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθεια. Και τώρα όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεπέρασαν αυτό το Γολγοθά. Που οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος νόσησε από αυτή την επάρατη νόσο είναι δεδομένη και είσοδος του εις τον παράδεισο, αφού ο πόνος ο οποίος πέρασε είναι τόσο πολύ μεγάλος και οι θεραπείες οι οποίες ακολούθησαν ήταν τόσο πολύ βαριές που σίγουρα οι κύριες του παραδείσου είναι ανοιχτές. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να απουσιάζει η Εκκλησία από αυτή την όμορφη εκδήλωση που γίνεται πανελλαδικά. Μαζί με όλη την κίνηση γίνεται Πανελλήνια και ο Ερυθρός Σταυρός σαν καλός Σαμαρίτης, αυτό που μας δίδαξε και ο Χριστός μας. Θα είμαστε κοντά στους ανθρώπους που έχουν το δικό τους σταυρό και κουβαλάνε και κάθε χρόνο θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο για την πρωτοβουλία που πήρε και μας κάλεσε και εμάς και όλους τους φορείς και τον Περιφερειάρχη, την Περιφερειάρχη μας και πάντα να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταυρίτησες, να κουβαλάμε το δικό μας σταυρό και να δίνουμε μία δύναμη βοήθεια.